πριν προχωρήσω εγώ προσωπικά σε μια συνεργασία με την Redwell, έχω εμπορευθεί. Άρα έχω από πρώτο χέρι εμπειρία σχετικά με τα μαϊμού, αν θέλετε, προϊόντα. Κάποια εκ των οποίων σέβονται τον εαυτό τους και δίνουν στον κόσμο την προέλευσή τους ανοιχτά. Κάποια καμουφλάροντας την προέλευσή τους με διάφορες γερμανικές ή αυστριακές ή και εγώ δεν ξέρω τι άλλες προελεύσεις υποτιθέμενες στην αναγραφή των προϊόντων τους. Το βασικό θέμα που υπάρχει είναι ότι ο κόσμος μπορεί πλέον εύκολα να μην ξεγελαστεί και να προχωρήσει σε μια σωστή αγορά. Δηλαδή, το μόνο που έχει να κάνει κανείς είναι να ζητήσει από τον κόσμο τα πιστοποιητικά των προϊόντων και τίποτα παραπάνω. Μία φωτογραφία από το εργοστάσιο, κάποιον υπεύθυνο να μιλήσει για την παραγωγή. Και αυτό πιστεύω φτάνει για να καθαρίσει σε εισαγωγικά αλλά και εκτός εισαγωγικών το 90% της αγοράς. Κάποιοι όμως, και νομίζω ότι το είπατε και εσείς εχθές, κάποιοι χρησιμοποιούν πλαστά πιστοποιητικά, κάποιοι εισαγωγείς ορισμένων προϊόντων. Κοιτάξτε, τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ευθύνη του καταναλωτή να είναι προσεκτικός σχετικά με τις αγορές του. Έχουν φτάσει τώρα και σε εμάς στα αυτιά μας, έτσι δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό. Πολλές φήμες για πλαστά πιστοποιητικά, ειδικά το ΣΕ, που είναι το πιο εύκολο πιστοποιητικό για να κυκλοφορήσει ένα προϊόν οποιοδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από μια υπογραφή για να πάρω εγώ προσωπικά ή εσείς ή οποιοδήποτε την ευθύνη κυκλοφορίας ενός προϊόντος και απλά και μόνο να περιμένουμε σε μια γωνία να μην συμβεί μια στραβή έτσι όπως θα την έλεγε ο λαός. Υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, ναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό παρά μόνο να συνιστούμε την προσοχή του καταναλωτή. Φέτος είναι ένας χειμώνας στον οποίο θα έχουμε μια δραματική αύξηση των πωλήσεων. Ο κόσμος δεν μπορεί και δεν θα μπορέσει να πληρώσει πετρέλαιο στο 1,40. Οι οικονομικές συγκυρίες είναι τέτοιες που και το φυσικό αέριο στα μεγάλα αστικά κέντρα και όπου υπάρχει δεν αποτελεί πλέον τη λύση. Και εφόσον πραγματικά η υπέρυθρη θέρμανση είναι μια λύση, η οποία είναι η μοναδική αυτή τη στιγμή, τόσο αξιόπιστη και τόσο οικονομική, ο κόσμος θα στραφεί θέλοντας και μη εδώ. Οπότε αυτό που πρέπει να προσέξει είναι αν θα επιλέξει κάτι το οποίο θα είναι ποιοτικό ή αν θα είναι κάτι το οποίο το βάζει χωρίς να σκεφτεί. Θέλω να πιστεύω όμως ότι ο καθένας για το σπίτι του, για την οικογένειά του, θα ήθελε το καλύτερο και το πιο πιστοποιημένο προϊόν. Υπάρχουν και στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του προϊόντος, μάλλον καλύτερα με την ασφάλεια του καταναλωτή. Σαφέστατα, όλα σχετίζονται με την ασφάλεια του καταναλωτή. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις τις οποίες πέρα από ελαττωματικά προϊόντα τα οποία δεν δέχτηκαν οι εισαγωγείς και οι αντιπρόσωποι να καλύψουν στις εγγυήσεις. Αυτό είναι το μικρότερο κακό που μπορεί να συμβεί στον καταναλωτή. Υπήρχαν και αναφορές ανά την Ελλάδα για περιπτώσεις που παραλίγο να έχουμε καμένα σπίτια από υπερθέρμανση, από κακή ποιότητα στις μονώσεις ή στις κολλήσεις των συνδέσεων των καλωδίων και από τις αυξημένες θερμοκρασίες επιφανείας που πρέπει πάρα πολύ επίσης να προσέχει ο καταναλωτής. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία αναρτημένη στο διαδίκτυο, η οποία απαγορεύει την τοποθέτηση σε ύψος κάτω από το 1,80 οποιοδήποτε προϊόντο στη θερμοκρασία επιφανείας του ξεπερνάει τους 100 βαθμούς Κελσίου. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν μιλάμε για οτιδήποτε πάνω από 100 είναι τουλάχιστον επικίνδυνο και απαγορευμένο. Εκτός λοιπόν από το κόστος, από την οικονομία, εκτός από την ποιότητα, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός ο καταναλωτής και για θέματα ασφάλειας δικής του και της οικογένειας και του σπιτιού του. Σαφέστατα. Σαφέστατα. Όπως είπα και πριν, το πιο σημαντικό είναι να έχεις μία. Δεν έχω κάτι με την Κίνα ή τα κινέζικα προϊόντα. Θα έπαιρνα τα πάντα από την αγαπητή Κίνα. Τελευταίο πράγμα που θα έπαιρνα εγώ, όπως και πολλοί κόσμος ο οποίος την έχει δοκιμάσει και έχει πατήσει, είναι μια ηλεκτρική συσκευή. Είναι μια συσκευή καθημερινή, την οποία δεν παίζουμε γενικά με το ρεύμα. Είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό και την ασφάλειά μας. Τώρα, πέρα από αυτό, πραγματικά έγκυται στο πώς σκέφτεται ο καθένας τη δικιά του ασφάλεια και του συγγενείς του. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό, έτσι.